Μάριε Ζαφυρόπουλε, είσαι ο Γενικός Διευθυντής των Ακαδημιών της Παναχαϊκής. Ετοιμάζεστε για ένα σπουδαίο ΚΑΜΠ. Τι περιμένουμε σε αυτό το ΚΑΜΠ και ποιες είναι οι προετοιμασίες που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα? Σε συνεννόηση με τη διοίκηση, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό φέτος το καλοκαίρι. Να κάνουμε το First Παναχαϊκή Self Development Basketball Camp, που ουσιαστικά θα στοχεύσει στην ατομική βελτίωση, στη μυϊκή και στην σωματική ενδυνάμωση των παιδιών και παράλληλα στην νοητική προετοιμασία. Ουσιαστικά το μότο μας είναι «Κερδίζουμε το χαμένο χρόνο». Τα παιδιά έχουν μείνει πολύ καιρό εκτός από τα γήπεδα και πρέπει να γίνει μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια για να μπορέσουν τα παιδιά να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Κερδίζουμε το χαμένο έδαφος. Η συμμετοχή μέχρι τώρα, Μάρια, από την επιστροφή των παιδιών, ποια είναι? Είναι ανταποκρίνη σε αυτό που περίμενε ότι θα δει μετά την πανδημία, ή περιμένει και κάτι περισσότερο? Δυστυχώς, πολλοί αθλητικοί παίχτες σιγά σιγά είδαμε ότι είχαν πάρει κιλά, είχαν χάσει τη φόρμα τους, είχαν μείνει στο σπίτι και κατά κάποιο τρόπο είχαν αφήσει λίγο τον εαυτό τους. Παράλληλα, βέβαια, είδαμε ότι και κάποια παιδιά τα οποία έρχονταν με συνέπεια και αυτά έχουν μείνει στο σπίτι ακόμα ως απόρρια του εγκλεισμού και του κορονοϊού. Όμως, τα περισσότερα παιδιά έχουν επιστρέψει σε ακαδημίες. Είμαστε αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι και ο Ιούνιος είναι ένας περίεργος μήνας που οι περισσότερες οικογένειες θέλουν να πάνε στην παραλία, θέλουν να περάσουν χρόνο με τα παιδιά τους. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι και στο camp θα υπάρχει αυτή η συμμετοχή που επιθυμούμε, αλλά και το Σεπτέμβρη θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί, εφόσον υπάρχει υγεία και όλα είναι καλά σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο σιγά σιγά στις ακαδημίες. Είναι μια μεταβατική περίοδο αυτή για να είναι έτοιμη η Παναχαϊκή Ακαδημία στο Σεπτέμβριο? Ακριβώς. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε είναι να θέσουμε μια βάση, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο για να μπούμε πολύ δυνατά το Σεπτέμβριο και πάλι στις ακαδημίες μας. Όμως αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι πέρα από το κομμάτι το παιδαγωγικό και μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Πυθαγόρας που ασχολούμαστε με την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ασχολούμαστε και με το κομμάτι του πρωταθλητισμού, δηλαδή αυτό το camp έχει καθαρά στόχευση την εξέλιξη των αθλητών που θέλουν πραγματικά να παίξουν μπάσκετ. Πόσα παιδιά περιμένουμε σε αυτό το camp? Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή στόχος μας είναι η ατομική βελτίωση, το κάθε τμήμα δεν θέλουμε να ξεπερνάει τα 8 παιδιά, δεδομένου ότι θα είμαστε δύο προπονητές. Δηλαδή και 8 παιδιά ίσως είναι το μέγιστο. Εμείς έχουμε 3 group. Πιστεύουμε ότι αυτό το στόχο εύκολα θα τον φτάσουμε με βάση τις συμμετοχές που έχουμε ήδη. Πρώτη χρονιά ως Διευθυντής των Ακαδημιών της Παναχαϊκής. Τι κράτας από αυτή τη χρονιά, όσο μπορεί να κρυθεί αυτή η χρονιά? Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Αυτό που πραγματικά κρατώ είναι το τουρνουά Νεζερίτης Junior, το οποίο το κάναμε στις αρχές αυτής της δύσκολης χρονιάς και υπήρχε τρομερή ανταπόκριση και από τις ομάδες που συμμετείχαν και από τα παιδιά, τα είδαμε χαρούμενα και αυτό το ευχαριστηθήκαμε. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο κομμάτι των ακαδημιών. Έχουν μπει νέα πρόσωπα στις ακαδημίες, όπως ο Μίμης Αγγελόπουλος στο κομμάτι του παιδικού και του εφηβικού, ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει ο Δημήτρης ο Βασιλείου στο Μίνι και στους Παμπέδες και αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει προσθεθεί στο team ο Παύλος Ογκότσης, ο συνεργάτης μου και στο camp, αλλά και στα Σαββατοκύριακα. Και νομίζω ότι ήδη οι γονείς έχουν πάρει το μήνυμα για αυτό που σιγά σιγά χτίζεται εδώ. Αυτό που σίγουρα έχω κρατήσει και εγώ και οι γονείς αλλά και η διοίκηση είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια αναμόρφωση στις ακαδημίες. Μια αναμόρφωση που έχει να κάνει και με το πνεύμα της προπόνησης και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα αλλά και τη στόχευση στην βελτίωση των αθλητών που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με τον μπάσκετ. 130 χρόνια ιστορίας, Παναχαϊκή. Τι πιστεύεις από εδώ και πέρα, ποιο είναι το στοίχημα για σένα? Πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την ιστορική ομάδα. Έχω παίξει με γεμάτο γήπεδο σε τελικούς SKE. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Εύχομαι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι στο ρόλο που έχουμε αναλάβει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό και παράλληλα να συνεχίσουμε και να διαιωνίσουμε και άλλο και άλλο αυτή τη σπουδαία ιστορία. Και εύχομαι σιγά σιγά η Παναχαϊκή να μπορέσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ αλλά και σε όλα τα αθλήματα να βρεθεί εκεί που τους αξίζει, γιατί έχει έναν κόσμο που διψάει να βλέπει την ομάδα να παίζει και πιστεύω ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες σιγά σιγά βάσει των συνθήκων για να μπορέσει να επιστρέψει η Παναχαϊκή εκεί που τους αξίζει.